Λοιπόν, σήμερα στο Traction έχουμε Mercedes C200 Blue Tech. Θα ήθελα λοιπόν για αυτό το αυτοκίνητο, επειδή είναι διαφορετικό, να είχα και ένα διαφορετικό άνθρωπο. Ένα άνθρωπο με πολύ πάθος, με ψυχή, αφιερωμένο σε αυτό που κάνει ή που έκανε και να είναι ηγέτης. Γιώργο μου, ακριβώς εσένα. Εκπροσωπείς ακριβώς αυτό που σκεφτόμουν. Καλώς ήρθες. Καλημέρα. Έχουμε να τα πούμε τηλεοπτικά από το 2004 που είχα έρθει στην Ιταλία στην Ίντερ. Σωστά. Στο Μιλάνο, ναι. Στο Μιλάνο. Τα γυρίζουμε τα χρόνια πίσω. Ωραία ήταν. Στις 6 Μαρτίου του 1977, αν θυμάμαι καλά. Ναι, έτσι ακριβώς. Στον Αμπελώνα Ηλίας. Γεννιέται ένας ψηρικάς που το βαφτίζουν κάποιους μήνες αργότερα, Γιώργο Καραγκούνη. Και ο ψηρικάς αρχίζει και μεγαλώνει. Και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, έχοντας περάσει τα 2/3 της ζωής του μέσα σε ένα γήπεδο, σωστά, έτσι, πρέπει ένα πρωί να πει ότι αύριο ξυπνάω και δεν ξαναπάω στο γήπεδο. Πάντα σκέφτεσαι να μην πάρεις μια απόφαση. Σκέφτηκα πολλά πράγματα. Ό,τι το κάνω γίνεται αυθόρμητα. Σε όποιες αποφάσεις παίρνω, δεν μετανιώνω. Πιστεύω ότι ήταν όσο πιο πολύ συνειδητοποιημένα γινόταν. Δεν είναι εύκολο καθόλου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πήρα τη σωστή απόφαση. Mercedes C-Class 200 Blue Tech. Επειδή πιτσιρικάς είχες ένα ασυλκία, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Έχεις λοιπόν μέσα στο μυαλό σου λίγο τη φιλοσοφία και τα χρόνια που έχεις περάσει τότε. Σε σένα υπάρχει ένα καλό ότι και το στην αρχή της καριέρας σου και το 4 που ήρθα στην Ιταλία και σήμερα δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Γι' αυτό και όταν ερχόσουν να λέω σκηνοθέτης μου, έρθει ένας ψηρικάς 15 χρονών. Πρέπει να δώσει χάρη της λίγη. Να είναι καλά. Λοιπόν, το αυτοκίνητο αυτό λοιπόν σαν ιστορία ξεκίνησε το 1984 ως 190. Μεταλλάχθηκε σε σειρά C, που είναι και το βαρύ χαρτί στις πωλήσεις της Mercedes. Βέβαια, η διαφορά της σημερινής C-Class με την τότε 190 του 1984 είναι όσο διαφέρει ο χειμώνας στην Ανταρκτική με το καλοκαίρι στην έρημο Καλαχάρι. Έτσι, εξελίσσονται όλα. Ακριβώς. Έχει φτάσει σε ένα μαγικό αριθμό πωλήσεων, 8,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Εντάξει. Το αυτοκίνητο αυτό είναι εκβάθρον καινούριο, μεγαλύτερο από τον προκάτοχό του, ελαφρύτερο και με πολύ μεγάλη ποικιλία κινητήρων και πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτό που οδηγούμε τώρα είναι 1600 turbo με ταυλητή φτερωτή και αποδίδει 136 ύπους με 32,6 κιλά ροπή στις 2000 στροφές. Φαντάσου ότι με έκτη μέσα στο κυβότιο, 2000 στροφές, έχεις 120 χιλιόμετρα ταχύτητα. Οπότε είσαι ακριβώς στον νόμο μέσα και με μηδενικές καταναλώσεις. Βέβαια, που διαφέρει τον κόσμο τώρα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί όλοι βράζουμε σε ένα καζάνι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σίγουρα, έτσι το ευχόμαστε όλοι να γυρίσει κάποιο. Να γυρίσει η κατάσταση, να μπορεί όλος ο κόσμος να ζει άνετα. Από κινητήρες βενζίνης, ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, έχει ο 1,6 των 156 ύπων και όσοι το φυσάνε το χρήμα, δίλητρο σε 184 αλογάκια. Στον 1600 diesel που οδηγούμε σήμερα, η έκπτωση με τα 136 άλογα και η άλλη με τα 115. Έχουν πολύ ενδιαφέρον και στο θέμα της κατανάλωσης. Μας δίνεται επισήμως μέση κατανάλωση 3,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνετε, πολύ περιορισμένες καταναλώσεις και πολύ περιορισμένες και οι αποβολές βέβαια διοξιδίου. Μια λεπτομέρεια ακόμη, ο υποψήφιος πελάτης μπορεί να το παραγγείλει με το σήμα της Mercedes, το αστέρι δηλαδή, είτε πάνω στο σώμα του αυτοκινήτου, είτε να εξέχει όπως τις άλλες εποχές. Τώρα, όσον αφορά την ανάρτηση, υπάρχει η περίπτωση με η κλασική μεταλλατήρια, όπου όμως ο οδηγός έχει το περιθώριο να διαλέξει ανάμεσα σε 4 θέσεις: η Eco, η Comfort, η Sport και η Sport Plus. Βέβαια, όταν είναι στην Eco ή στην Comfort, δεν καταλαβαίνει τίποτε. Άσφαλτο, χώμα, ένα και το αυτό. Και επιπλέον μπορεί να το παραγγείλει και με αεροανάρτηση, οπότε εκεί τα πράγματα αλλάζουν αρκετά. Έχει πολλά στοιχεία από την αυαρχίδα της Mercedes, την S-Class, τόσο σχεδιαστικά όσο και εσωτερικά, όπου στο σαλόνι, όπως βλέπεις, επικρατεί πολυτέλεια, άνεση, εργονομία. Το κάθισμα νομίζω ότι το φόρεσες εύκολα, ήρθες ωραία, εκεί ναι, που ήθελες. Ρυθμίζεται και καθύψος και μπρος πίσω του και το τιμόνι. Και φυσικά έχεις ένα πλήρη πίνακα οργάνων και με τη μεγάλη οθόνη για να έχεις όλες τις πληροφορίες που θέλεις, γιατί πλέον
Έχουμε ξεφύγει από το απλό ραδιοκαστόφωνο, έτσι, και έχουμε φέρει το γραφείο μας μέσα στο αυτοκίνητο. Πολύ εξελιγμένο. Έτσι ακριβώς. Πραγματικά. Όλα. Από κύλης είναι αθόρυβο από ό,τι βλέπεις. Πολύ, πολύ άνω. Τα αυτοκίνητα σήμερα και ειδικά το C-Class έχουν μια τεράστια σειρά από βοηθήματα όσον αφορά το να σε προστατεύει τόσο εσένα όσο και τους πεζούς με την κάμερα που έχει εδώ μπροστά, ανιχνεύει μέχρι και 200 μέτρα απόσταση το τι συμβαίνει μπροστά από το αυτοκίνητο και αν χρειαστεί επεμβαίνει μόνο του. Βασικότερο λοιπόν είναι το Pre-Save Pedestrian Brake Recognition, το οποίο μέχρι ταχύτητα 50 χιλιόμετρων διαβάζοντας αρχίζεις και σε ειδοποιεί ηχητικά και οπτικά με ένα σήμα ότι αν είσαι αφηρημένος είναι πεζός μπροστά σου. Αν φρενάρεις και το αυτοκίνητο διαβάσει ότι είναι λιγότερη η δύναμη που εφάρμοσε το πετάλι, επεμβαίνει μόνο του και σταματάει. Από εκεί και πάνω μειώνει όσο μπορεί περισσότερο τις συνέπειες ενός ατυχήματος. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και για όλες τις καταστάσεις από 7 μέχρι 200 χιλιόμετρα. Και φυσικά, αν στα πω όλα, θα μας πάρει απόγευμα. Οπότε, άκου μερικά από αυτά. Attention Assist, Adaptive Brake Assist, Collision Prevention Assist Plus, Active Parking Assist, Traffic Sign Assist, Wrong Way Alert, Adaptive High Beam Assist Plus. Δεν οδηγεί μόνο του. Αν οι αριθμοί δεν κάνουν λάθος, είναι 139 συμμετοχές στην Εθνική, σωστά, ναι. Και 411 σαν ποδοσφαιριστής σε ομάδες, μάλιστα. Ναι. Είναι δηλαδή, ας πούμε, σαν ένας αγωνιζόμενος να έχει κάνει 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε ράλι. Κάπου εκεί περίπου. Έλα. Κάπου εκεί. Είχα μείνει πραγματικά άφωνος όταν ήταν ο τελευταίος αγώνας, αν θυμάμαι καλά, που έγινε σε αλλαγή πολύ αργά όμως. Ναι. Και ναι. Όταν έβγαλε ο σκηνοθέτης τα χιλιόμετρα που είχες κάνει, ναι, ήταν κάπου 11-12 χιλιόμετρα. Ναι. Δηλαδή, ούτε μοτοσυκλέτα να ήσουν. Εντάξει. Είναι πολλά τα λεπτά που παίξαμε στην το μάτς, 120. Η ένταση στο αγώνα τέτοια που θέλαμε όλοι να δώσουμε το κάτι παραπάνω και όταν παίζεις τόσο μεγάλα παιχνίδια. Και ειδικά για το εθνικό συγκρότημα, έτσι. Και ειδικά, ναι, όχι το εθνικό συγκρότημα. Η χώρα σου που είναι ότι πιο τιμητικό μπορεί να σου τύχει και να ξέρεις ότι όλος ο κόσμος περιμένει ακόμα μια χαρά στην εποχή που ζούμε, που δεν είναι και τόσο πολλές οι χαρές. Έτσι. Σου βγάζει πράγματα από μέσα που κάνεις υπέρβαση που λέμε. Έτσι. Και να τρέξεις ακόμα παραπάνω παρόλο που νιώθεις δυνάμεις σου να αδειάσουν, έτσι. Και νιώθεις δυνάμεις σου και ήδη έχεις κάνει πάρα πολλά και έχεις τρέξει πάρα πολύ. Η διαφορά, Γιώργο, μεταξύ βενζινοκινητήρα και πετρελοκινητήρα είναι στο τι αποβάλλει ο καθένας, γιατί έχει διαφορετικό καύσιμο. Η βενζίνη έχει τα οκτάνια, το πετρέλαιο έχει τα κετάνια. Οπότε εδώ στην Blue Tech τεχνολογία που διαθέτει αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και η Mercedes τεχνολογία της, φροντίζει για τη μείωση του μονοξείδιου του άνθρακα, του υδρογονάνθρακες και εξωτερώνει τα οξύδια του αζότου. Τέλος υπάρχουν και φίλτρα που παγιδεύουν την εθάλη η οποία αποβάλλεται από τα κατάλοιπα της καύσης του πετρελαίου, ώστε να αποβάλλει όσο μπορεί πιο καθαρό το καυσαέριο στην ατμόσφαιρα για να είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Πολύ ωραία. Βέβαια, όποιος θέλει μπορεί να το παραγγείλει και με φτάρει αυτόματο κυβότιο. Για εσάς βέβαια που... που παίζουν το Λευγέ. Πά και στα αγωνιστικά πια έχει περάσει ο sequential, δηλαδή αλλάζεις από το τιμόνι ή έχεις εδώ στο Λευγέ που μπορεί συμπλέχτη πια. Αυτό που λέγαμε παλιά μπαίνουν καρφωτές στις ταχύτητες. Και φυσικά έχει καταργηθεί το ΙΤΑ, τις πρώτη, δεύτερη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη και είναι όλες στη σειρά, γι' αυτό λέγεται και σειριακό. Επίσης κάτι ακόμη που έχουν καταφέρει με το καινούριο σχεδιασμό του να έχει πολύ καλή οπισθέλκουσα που βοηθάει πάρα πολύ και αυτό στην κατανάλωση. Οπότε, πέφτοντας η κατανάλωση, έχουμε και μικρότερη αποβολή καυσαερίου. Πώς το νιώθεις? Ωραία. Οδηγικά. Πολύ ωραία. Δεν έχει το θόρυβο καθόλου. Είδες, το καινούργιο πάτωμα είναι το μεγαλύτερο μέρος του από αλουμίνιο. Από εκεί εξοικονομήσαν για τα 100 κιλά που είναι ελαφρύτερο το προκάτοχό του. Και έχουν μειωθεί και οι θόρυβοι του κινητήρα, έτσι. Δεν ακούγεται σε πετρέλαιο. Δεν ακούγεται. Όχι, όχι, πραγματικά. Πραγματικά. Άνετο μέσα, άξιζε. Έχει μακρύνει, έχει φαρδίνει, ναι, και έχει χαμηλώσει. Αλλά παρόλα αυτά, για τους πίσω επιβάτες, έχει πολύ άνετο χώρο και στο ταβάνι και στα γόνατα και είναι και ο κορυφαίος στην κατηγορία του. Δηλαδή, ναι, ο μεγαλύτερος για τους πίσω επιβάτες. Έχει κερδίσει και χώρο στο πορτμπαγκάζ που έχει ανέβει στα 480 λίτρα. Οπότε άνετα, 4-5 άτομα ταξιδεύουν και μεταφέρουν για τις αποσκευές τους. Θα δω λόγω να είσαι καμιά φορά στα τέτοια στροφές. Έχω κάνει καρυβουτία, ναι, έχω στρίψει. Έχω στρίψει βέβαια. Κοίταξε, εγώ το καλό είναι ότι αυτό το απέφυγα πολύ τα λιμάνια και που σκοτωθεί πολλοί κόσμος. Μπράβο, γιατί ναι, μπήκα από πολύ πιτσιρικά στους αγώνες. Μπράβο, ναι. Δεν αγκάστηκα να έρθω, αλλά περνούσαν, ναι, και έβλεπα τι γίνεται, σκοτώνονται γιατί έχουν άγνοια. Έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής. Δηλαδή δεν έχουν γνώση του κινδύνου
ούτε να οδηγάσει ένα αυτοκίνητο είναι επικίνδυνο πράγμα. Όπως μάθαμε γράμματα, γιατί όταν πήγες σχολείο δεν ξέρεις να γράφεις, ούτε να μιλάς. Ναι, ναι. Έμαθες ορθογραφία, έμαθες. Αυτό δεν μας το διδάσκουν. Δεν είναι παιχνίδι που νομίζουν το αυτοκίνητο ναι, ή η μοτοσυκλέτα. Γενικά, από την ώρα που ξεπερνάς την ταχύτητα του ανθρώπινου σώματος, αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο. Αν βάλεις κάποιον άνθρωπο που ξέρει κάτι, κάτσε σε στάση προσοχής μέσα στο δωμάτιό σου. Ναι. Και άστο τον εαυτό σου να πέσει ελεύθερο στα πλακάκια. Θα το κάνει κανείς. Κανείς. Γιατί ξέρει, θα πέσει τα μούτρα του. Πώς λοιπόν στα αυτοκίνητα μου λε και τρέχει με 100 ή και με 80 χιλιόμετρα χωρίς ζώνη ασφαλείας. Λοιπόν, το υπέροχο ταξίδι μας τελείωσε, Γιώργο. Πολύ ωραία, να είσαι καλά, Κώστα. Θέλω να μείνουμε σε επαφή. Χάρηκα που. Ευχόμαι ότι καλύτερα από καρδιά να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Χάρηκα που. Θα πιέσει πολλές ελεύθερες ώρες. Ναι, σίγουρα, ναι. Έτσι, και... Χρειαζόταν αυτό. Χρειαζόμουν αυτό γιατί πραγματικά τόσα χρόνια στο γήπεδο. Στερήθηκες, έτσι.